και τον Άγιο Ανδρέα, γιόρταζε χθες, δοξολογία, κόσμος κτλ. Λειτουργία. Επειδή υπήρχαν κάποια μέτρα συγκεκριμένα, τα οποία χθες δεν είδαμε να τηρούνται. Υπήρχαν και security απ' έξω, υπήρχαν και αστυνομικοί απ' έξω, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω τους είχαν στείλει για να σβήνουν τα κεράκια όταν γέμιζε το μανουάλι. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Κανένας. Όποιος ήθελε, μπαίνε με μάσκα. Η μάσκα υπήρχε, συγγνώμη. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα, πιστοποιητικά κτλ. Τα οποία πρέπει να έχει κανένας, δεν τα έλεγχε κανένας. Έχω ξεκαθαρίσει την άποψή μου από αυτού του θέματος ότι θεωρώ πρακτικά παντελώς ανεφάρμοστο τον έλεγχο της Εκκλησίας. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κανένα κράτος που σέβεται τη θρησκευτικότητα και την πίστη να μπαίνει στις εκκλησίες για να κάνει έλεγχο. Έτσι πιστεύω εγώ. Όποιος νομίζει μπορεί να βάλει την αστυνομία στην εκκλησία. Άρα γιατί τα πήρατε τα μέτρα, θα λέτε. Τα πήραμε τα μέτρα αφού το αποφάσισε η Ιερά Σύνοδο, σας υπενθυμίζω. Πρώτα αφήσαμε την Ιερά Σύνοδο να το αποφασίσει και μετά τα βάλαμε εμείς. Γιατί η θέση μας από την αρχή ήταν. Και λέω, προκαλώ εσάς κύριε Κοταρίδη, τον κύριο Πιταρά, να βάλουμε την αστυνομία στον Άγιο Ανδρέα να ελέγξει μέσα να έχουμε πιστοποιητικό. Τη φαντάζεσαι την εικόνα. Κατά συγγνώμη, σε μια δεξιολογία με χιλιάδες κόσμο. Τη φαντάζεσαι την εικόνα να μπαίνει μέσα αστυνομία στην εκκλησία. Απ' έξω θα κάτσει. Όταν μπαίνει απ' έξω. Για πήγαινε κάτω απ' έξω. Τον λέω γιατί μπορεί. Να κάνει ουρέ 70 χιλιόμετρα. Την είδαμε την εικόνα στον Άγιο Ανδρέα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Απ' έξω. Πρέπει επιτέλου να συνεννοηθούμε λίγο. Δεν θέλω να παίζετε τον έκπληκτο στην Ελλάδα σε αυτονόητα πράγματα. Μα τότε μην το απέναντι και εσύ. Ένα λεπτό κύριε Γιουριανίδη. Όταν ανακοινώνει ναι. Η κυβέρνηση, το κράτος, μέτρα τα οποία ξέρει εκ των προτέρων δεν μπορούν να υλοποιηθούν, αποδυναμώνει και τα άλλα μέτρα τα οποία καθόλου μπορεί να υλοποιηθούν. Καθόλου αποδυναμώνει, γιατί έχει πει από την αρχή η κυβέρνηση τη δυσκολία που υπάρχει στου ιερού ναού, την οποία καταλαβαίνει ο καθένα σα και είμαι βέβαιο και εσεί. Κάντε εσεί αυτό, τι λέτε εσεί. Είμαι βέβαιο και εσεί. Το παίζετε έκπληκτο τώρα για λόγου δημοσιογραφική τηλεθέαση. Καθόλου, όχι, όχι, ένα λεπτό. Καθόλου, όχι. Δεν υπάρχει λογικό άνθρωπο ναι. Που πιστεύει ότι μπορεί η αστυνομία να μπει σε έναν ιερό ναό. Δεν είπα να μπει κανένα. Δεν μιλάμε να μπαίνει κανεί να κάνει έλεγχο. Αλλά να, συγγνώμη, δεν το παίζω. Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη. Δεν μιλάμε εμένα για να μιλάω με λογική. Όταν δεν ακούω λογικά πράγματα, εκνευρίζω. Αν θεωρείτε σε μια μεγάλη γιορτή μια ολόκληρη πόλη. Στον ιερό ναό που πηγαίνει χιλιάδες κόσμος και έχει δύο πόρτες, ότι απ' έξω τη συγκεκριμένη λειτουργία, δεν μιλάω όλη μέρα να πάει κάποιος να ανάψει ένα κεράκι, δεν μπορεί απ' έξω να υπάρχει μια περιφρούρηση και μια επιτήρηση, δεν κάνουμε δουλειά. Αν υπάρχει αυτή η περιφρούρηση και επιτήρηση στον ιερό ναό, η ουρά στην πάτα θα ήταν μέχρι το κέντρο της πάτα.